Ονομάζομαι Σίλα Σακαράκη. Είμαι μαθήτρια δεύτερης γυμνασίου. Εδώ πέρα έχουμε μια πλακέτα που δείχνει τους μήνες και το χρόνο ανά το μήνα που πρέπει να προσθέτουμε ή να αφαιρούμε, ώστε να έχουμε κανονικά την ώρα της Ελλάδος. Δηλαδή, από το ηλιακό ρολόι να προσθέτουμε π.χ. 25 λεπτά και να μας βρίσκει την ώρα της Ελλάδος μία. Αν παρατηρήσετε, υπάρχει το εξής εντυπωσιακό, ότι τον Νοέμβριο και τον Οκτώβριο ευθυγραμμίζεται η ώρα Ελλάδος με το ηλιακό ρολόι. Αν παρατηρήσετε και στο διάγραμμα, λέει 0 λεπτά να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε, τίποτα δηλαδή. Οπότε είναι πολύ εντυπωσιακό εκείνη τη μέρα να πάτε για να πάρετε το ρολόι σας και να δείτε ότι το ηλιακό ρολόι συμβαδίζει ακριβώς με την πραγματική ώρα. Ελευθερία Σέρεσλη, είμαι από την πρώτη γυμνασίου σου. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι το ηλιακό ρολόι αυτό είναι πολύ ιδιαίτερο όχι μόνο για τον όμιλό μας και για την ομάδα μας, αλλά και για τον τόπο της Μυτιλήνης. Διότι γίνεται το εξής. Αυτό το ρολόι δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει, παραδείγματος χάρη, σε μια άλλη περιοχή όπως η Καβάλα. Τώρα, γιατί γίνεται αυτό? Αυτό γίνεται διότι εδώ πέρα οι μοίρες της Ράβδου είναι 39. Είναι οι μοίρες 39 του γεωγραφικού πλάτος της Μυτιλήνης αποκλειστικά. Που όλοι ξέρουμε ότι οι μοίρες δεν θα είναι ίδιες στην Καβάλα. Οπότε δεν θα γίνεται να λειτουργήσει κάπου αλλού αυτό το ρολόι. Είναι μοναδικό μόνο για τη Μυτιλήνη. Λάμπους Παναγιώτα, στο πρώτο υπογυμνάσιο Μυτιλήνης. Είμαστε όμιλος αστρονομίας λογοτεχνίας. Δείχνει τι ώρα τώρα, περίπου κάπου ανάμεσα στο 12 και στο 12.30, πιο κοντά στο 12. Μάλιστα. Άρα λοιπόν κάποιος ο οποίος βλέπει αυτή τη στιγμή αυτή την ώρα, λέει το ρολόι πάει λάθος. Δεν πάει αυτό το ρολόι λάθος, πάει αυτό το δικό σας, το δικό μου και ολωνών μας. Πάει λάθος. Αυτή είναι η σωστή ώρα, είναι η ηλιακή ώρα. Είναι η ώρα της Μυτιλήνης και όχι της Ελλάδος. Αυτή τη στιγμή είναι 12 και... 12 περίπου και 2. Παραπάνω, ναι. Παραπάνω. Γύρω στο και 10 πρέπει να είμαστε κάπου εκεί. Ναι. Λοιπόν, μπροστά ακριβώς έχουμε βάλει ένα γράφημα το οποίο δείχνει πώς υπολογίζουμε την ώρα κάθε μέρα του έτους. Γιατί από μέρα σε μέρα διαφοροποιείται. Μάλιστα. Υπάρχουν δύο μέρες του έτους. Το ημερολογιακό όπου έχουμε ακριβώς 12 το μεσημέρι ώρα Ελλάδας και ώρα ηλιακού ρολογιού και είναι στις αρχές Οκτωβρίου και αρχές Νοεμβρίου. Λοιπόν, ας εξηγήσουμε λοιπόν τώρα τι γίνεται. Βλέποντας λοιπόν το ρολόι μας εμείς που δείχνει αυτή τη στιγμή τι ώρα λέει, 13 και 29, αφαιρούμε μία ώρα πίσω γιατί έχουμε φύγει λόγω του θερινού ωραρίου, άρα πάμε σε 12 και 29. Θα αφαιρέσουμε επίσης και άλλα 16 λεπτά της σημερινής ημέρας όπου μεσορανεί ο ήλιος, το θερινό ηλιοστάσιο που έχουμε σήμερα, οπότε ερχόμαστε ακριβώς εκεί που βλέπετε, περίπου στο και 10 και 12 και 13, κάπου εκεί. Και αυτή λοιπόν είναι η ώρα η σωστή, η ηλιακή ώρα. Η ηλιακή. Γιατί αυτή που έχουμε είναι ώρα ανατολικοευρωπαϊκή. Είναι μια ζώνη πλατιά, ξεκινάει από την Ρουμανία, και καταλήγει στην Ουκρανία. Ναι, μα από το πρωί που είμαι εγώ εδώ πέρα που το στείνουμε, ήμασταν εδώ και φτάσαμε εδώ. Ή να λέμε μία, είναι το 12, μία ώρα πίσω. Μία ώρα πίσω και κάτι λεπτά. Αλλά το χειμώνα δεν μας την πλήρες. Μία και 10 λεπτά. Ακριβώς. Αυτό το βλέπουμε από το διάγραμμα μπροστά που έχουμε. Το διάγραμμα μπροστά μας δείχνει πόσα λεπτά θα πρέπει να αφαιρούμε ή να προσθέτουμε. Η μεγαλύτερη απόκληση που έχουμε είναι 28 λεπτά και είναι περίπου στις 11 Φεβρουαρίου και η μικρότερη απόκληση είναι περίπου 3 λεπτά και είναι μέσα στο Νοέμβριο. Δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία. Λοιπόν, 17, 16, 16. Ωραία. Είναι οι ώρες. 18 το απόγευμα, δηλαδή 6 το απόγευμα. Εν τω μεταξύ θα πρέπει να εξηγήσουμε και κάτι άλλο. Θα πρέπει να εξηγήσουμε και κάτι άλλο. Αυτός ο άξονας εδώ που βλέπετε, που έχει τοποθετηθεί ο γνώμονας, είναι τοποθετημένος πάνω στον άξονα βορρά-νότου. Και θα πρέπει να τονίσουμε εδώ πέρα και κάτι άλλο. Όχι τον μαγνητικό βορρά, το γεωγραφικό βορρά. Γιατί υπάρχει μια διαφορετική θέση αυτών των δύο πόλων. Για να βρούμε λοιπόν εμείς και να τοποθετήσουμε αυτό το βάθρο στη συγκεκριμένη θέση όπως το βλέπετε, ήρθαμε με τα παιδιά και βρίσκαμε σε συγκεκριμένη ώρα της ημέρας πού ακριβώς είναι ο άξονας βορρά-νότου, με ένα νήμα της στάθμης. Δεν χρησιμοποιήσαν πηξίδα, γιατί η πηξίδα... Την Παρασκευή, για παράδειγμα, ήμασταν στις 1 και 4 εδώ πέρα. Στις 1 και 4. Και 14 για την ακρίβεια, 13 και 14. Τότε ακριβώς ήταν το μεσημέρι. Οπότε με το νήμα της στάθμης
βρήκαμε ακριβώς πού είναι ο άξονας βορρά-νότου, με τη σκιά που έριχνε, και έτσι ακριβώς είχαμε βρει πού είναι ο γεωγραφικός βορράς. Η πηξίδα θα μας έδειχνε λανθασμένη ένδειξη. Αυτό είναι το δεύτερο ηλιακό ρολόι που φτιάχνουμε. Έχουμε ήδη φτιάξει και ένα άλλο στο σχολείο μας μέσα, το οποίο δεν είναι του ίδιου τύπου, είναι ένα αναλυματικό ρολόι. Είναι ζωγραφισμένο στο δάπεδο της αυλής του σχολείου, όπου ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία. Λίγο διαφορετικοί υπολογισμοί όσον αφορά το πώς θα βρίσκουμε ανά μήνα το που βρισκόμαστε. Το βάλατε ψηλά. Έχει διαφοροποιείται από κάποιο που θα ήταν όχι, κάτω. Όχι, 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 όχι. Θα μπορούσε να έχει κάτω στο πάτωμα. Μάλιστα, ναι. Θα ήθελα εγώ από τη δική μου μεριά και των μαθητών και της συναδέλφων και του σχολείου να ευχαριστήσω καταρχήν τον Δήμαρχο, τον κύριο Κίτελη, και τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Τσακίρη, καθώς επίσης και τον κύριο Ζαφυρίου, οι οποίοι ήταν αρρωγοί στην προσπάθειά μας. Δηλαδή με το που τους εκφράσαμε την επιθυμία να κάνουμε αυτό εδώ το έργο, ήταν άμεσα η ανταπόκρισή τους, και από τη θέση αυτή θα ήθελα να τους ευχαριστήσω, και θα ήθελα αυτή η συνεργασία η οποία ξεκίνησε να συνεχιστεί και στο μέλλον, έτσι ώστε να μπορέσουμε κάποια στιγμή να δείχνουμε ότι ναι, η Δημοτική Αρχή είναι εδώ, μας στηρίζει, μας βοηθά και μας δίνει επίσης και την όθηση να συνεχίσουμε να κάνουμε κι άλλα έργα όπως και αυτό εδώ. Σημαντική βοήθεια βέβαια στο κομμάτι ήταν από έναν συνάδελφο φυσικό, ο οποίος είναι από το ΕΚΦΕ Δράμας, ο κύριος Παζούλης Παναγιώτης, ο οποίος πραγματικά μοιράστηκε τη γνώση μαζί μας. Οπότε δεν μπορώ να τον παραλείψω. Ήταν καταλυτική η συνεισφορά του όσον αφορά την κατασκευή αυτού του ηλιακού ρολογιού. Είμαστε όλοι εντυπωσιασμένοι για την επινόηση αυτή των παιδιών και την κατασκευή αυτού του ηλιακού ρολογιού, που αν μη τι άλλο δείχνει τη βαθιά γνώση των παιδιών και τη δουλειά που έκαναν τόσο τα ίδια με την καθοδήγηση των δασκάλων τους. Είμαστε εντυπωσιασμένοι και είμαστε και ενθουσιασμένοι, θα έλεγα, που η Μυτιλήνη μας, ο Δήμος μας έχει τέτοια σχολεία, έχει τέτοιους δασκάλους, και θα ήθελα να ευχηθώ κάθε συνέχεια σε αυτές τις κατασκευές, λέγοντας ότι έχουμε καθήκον, όπως είπε και ο δάσκαλος, καθηγητής μας, να είμαστε κοντά στην μαθητιώσα νεολαία για το μέλλον των παιδιών μας, για το μέλλον του τόπου μας, για κάτι το οποίο αναδεικνύει τόσο το Δήμο μας, αλλά το βάλει και το νησί μας σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Θέλω να πω ότι ναι, θα σταθούμε δίπλα τους, θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, θα είμαστε δίπλα τους για να βοηθάμε σε ό,τι μας ζητηθεί, και θέλω να πιστεύω ότι αυτή η δουλειά θα βρει μητές και σε άλλα σχολεία και θα συνεχιστεί. Μπράβο, παιδιά. Ευχαριστώ.